ερευνών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πραγματοποιήθηκαν και σήμερα 3 καταδύσεις, η πρώτη σε βάθος 10 μέτρων, η δεύτερη σε βάθος 18 μέτρων, αλλά και η τρίτη σε βάθος 10 περίπου μέτρων. Ανάλογα με το βάθος που κατεβαίνει ο δίτης, είναι και η ώρα παραμονής του στον βυθό. Ωστόσο, κατά την τρίτη προσπάθεια εντοπίστηκε και αναστήθηκε μια θήκη βλήματος, η οποία ωστόσο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά καταδεικνύει ότι στην Κόκκινη Λίμνη ο βυθός της υπάρχει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος. Οι έρευνες φέτρα θα συνεχιστούν αύριο το πρωί και αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία από αυτά που έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Έλενα, για το ρεπορτάζ. Έσιο τέλος είχε η περίπτωση.